πολλές φορές μιλάμε για τις μονάδες εντατικής θεραπείας σε απόλυτα μεγέθη και λίγο αφηρημένα, αγνοώντας το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν πάντοτε στην Ελλάδα ένα σημείο μεγάλης τριβής. Γιατί δεν ήταν ότι απλώς ήταν λίγες οι μονάδες αυτές. Ήταν το γεγονός ότι ήταν μονίμως κατηλημένες. Η κατάσταση δηλαδή η οποία ίσχυε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν ότι ήταν αδύνατο να βρεθεί μια μονάδα εντατικής θεραπείας ακόμα και όταν δεν υπήρχε ο COVID. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε και να αυξηθεί ο αριθμός του, αλλά και να εξορθολογιστεί το σύστημα έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να ομιλούμε ότι έχουμε κλίνες μεθ οι οποίες είναι αφιερωμένες στον COVID, περίπου οι μισές, και οι άλλες μισές να επιφυλάσσονται για όλες τις υπόλοιπες ασθένειες και ατυχήματα. Άρα πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Επιπλέον είχαμε πρόσληψη προσωπικού, μεγάλο αριθμό προσωπικού, ο οποίος προσελήφθη ειδικώς για να ενισχύσει και τις μονάδες εντατικής θεραπείας αλλά και τη γενική νοσοκομιακή ύλη μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μόνιμες προσλήψεις. Θα υπάρξουν και άλλες προσλήψεις. Είναι πρόθεση της κυβέρνησης με την ευκαιρία του κορονοϊού να υπάρξει μια μόνιμη ενδυνάμωση, ό,τι δεν είχε συμβεί για δεκαετίες στην Ελλάδα, όπου σταδιακώς διολύσθαινε από την άποψη της τελέχωσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα θα αποκατασταθεί απολύτως έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Εάν με ρωτάτε, προφανώς θα θέλαμε να είχαμε και 2.000 και 3.000 και 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας. Να έχουμε όμως υπόψη μας, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο να το επισημάνουμε, ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν είναι η λύση του ζητήματος. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προφυλασσόμαστε οι ίδιοι έτσι ώστε να μην χρειάζεται να προσφεύγουμε σε αυτές τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γιατί το λέω αυτό? Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Γιατί, διότι η θνητότητα μέσα στις μονάδες είναι περίπου στο μισό, 45-50%. Άρα σκοπός δεν είναι να μεγιστοποιήσουμε εκείνους που μπαίνουν στην ειδική θεραπεία. Σκοπός μας είναι να απομειώσουμε το φαινόμενο, τηρώντας τα μέτρα και προσπαθώντας όσο το δυνατόν να έχουμε μια κοινωνική αποστασιοποίηση.